εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, ο κύριος Χρήστος Ανδρέου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κρεμεί ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, αν θέλετε, κανονισμοί, τροποποίηση των κανονισμών. Βεβαίως αυτό στάρει 18 Μαρτίου, κύριε Ανδρέου. Επήγεται η αστυνομία να τροποποιηθούν οι κανονισμοί έτσι ώστε να μπορεί να επαναληφθεί ο δρόμος αντοχής 12 λεπτών από υποψήφιους, διότι φαίνεται ότι πολλοί δεν τα κατάφεραν και πρέπει να επαναληφθεί για να μπορούν να γίνουν και οι προσλήψεις. Αλλιώς θα βγουν εκτός διαδικασίας. Ναι, ακριβώς, κυρία Σάβα. Η διαδικασία αυτή όμως φαίνεται ότι δεν θα γίνει με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα, εφόσον ήδη έχουν προσληφθεί, αναμένεται να προσληφθούν τη Δευτέρα, 202 νέα μέλη της αστυνομίας. Η σχετική τροποποίηση, η οποία ζητείται από την αστυνομία και στάλγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και ακολούθησε η κατάθεση στην Βουλή, είναι ότι οι δοκιμασίες στις οποίες υπόκεινται τα υποψήφια μέλη τα οποία θα εγγραφούν στην αστυνομία, υπάρχουν οι αθλητικές δοκιμασίες. Σε μία δοκιμασία, η οποία αφορά δοκιμασία δρόμου αντοχής 12 λεπτών, είναι και το μόνο από τα 5 αθλήματα τα οποία δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Γι' αυτό και με αυτή την τροποποίηση ζητούμε και σε αυτό το θέμα να γίνει, να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία στα υποψήφια μέλη τα οποία θα υποβληθούν σε αυτές τις εξετάσεις. Είναι μια δίκαιη διαδικασία, την οποία εμείς αναμένουμε ότι θα εγκριθεί από την Βουλή, ώστε να υπάρχει αυτή η δίκαιη κατάσταση και αξιοκρατική όσον αφορά και τα υπόλοιπα και τις υπόλοιπες αθλητικές δοκιμασίες. Ναι. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, κύριε Ανδρέου, ότι τώρα τρέχει μια διαδικασία προσλήψεων, οι εξετάσεις. Αυτό αναφέρεται και στην εισηγητική έκθεση της τροποποίησης των κανονισμών, ότι πρέπει να ψηφιστεί η αλλαγή του κανονισμού για να αφορά και τους 1042 υποψήφιους, ναι, που είναι τώρα σε εξέλιξη διαδικασία για την πρόσληψη. Θα μπορούν αυτοί όσοι έχουν αποτύχει να επαναλάβουν η δεύτερη φορά? Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, κυρία Σάβα, είναι, όπως έχουμε πει, ότι ήδη τη Δευτέρα θα κληθούν για να ορκιστούν τα 202 νέα μέλη τα οποία έχουν επιτύχει στις εξετάσεις αυτές. Συγκεκριμένα, 176 από τα μέλη αυτά, από τα πρόσωπα αυτά, θα καταταχθούν ως αστυνομικοί και οι υπόλοιποι 26 ως πυροσβέστες. Ταυτόχρονα, κατά τους προσεχείς μήνες, αναμένεται και η πρόσληψη μικρού αριθμού ειδικών αστυφυλάκων. Ενώ να διευκρινίσουμε ότι στις 20 Μαρτίου, δηλαδή 10 μέρες πριν, διεξήχθηκαν νέες εξετάσεις πρόσληψης στην αστυνομία, κατά τις οποίες 1042 υποψήφια μέλη διεκδικούν μία από τις 150 περίπου εγκεκριμένες αποπαγοποιημένες θέσεις εντός του αστυνομικού σώματος. Είναι για αυτές τις περιπτώσεις που ζητούμε να γίνει αυτή η τροποποίηση, ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε για να γίνεται η διαδικασία όπως ζητούμε να γίνει. Ναι. Κύριε Ανδρέου, επειδή υπάρχουν κάποια χρονοδιαγράμματα και σε αυτό που πήγε στη Βουλή από τις 18 Μαρτίου, αντιλαμβάνομαι μπορεί με την τροποποίηση να πάει 1-2 εβδομάδες πιο κάτω για να προλάβετε, γιατί οι ημερομηνίες έχουν ήδη εκπνεύσει αυτά τα όσο αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση. Σε κάθε περίπτωση, η πρόθεση είναι αυτά τα 1042 μέλη. Αντιλαμβάνομαι ότι έχουν αποτύχει πολύ, έτσι όπως το γράφει στην έκθεση. Γι' αυτό επήγεται να τα επαναλάβουν την άσκηση, ενώ τρέχει η όλη διαδικασία. Πόσες είναι οι θέσεις που καλούνται τώρα να καλύψουν αυτή η 1042? Είναι 150 περίπου θέσεις, ενώ έχουμε προσπάθως προχωρήσει σε υποβολή, είναι αιτήματος, κυρία Σάβα, για την αποπαγοποίηση ακόμα 288 θέσεων στην αστυνομία, 64 θέσεων στην πυροσβεστική και άλλων 24 θέσεων ως εξειδικευμένα μέλη. Ναι, αυτό εκθεμεί αντιλαμβάνομαι για αποδέσμευση στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, η αποπαγοποίηση. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε σε αυτούς που εκκρεμεί τώρα και για να ενημερωθούν, θα τους καλέσετε, φαντάζομαι, ξανά. Προφανώς κάποιοι έχουν απογοητευτεί που δεν κατάφεραν τον αγώνα, να βγάλουν τον αγώνα αντοχής 12 λεπτών. Θα κληθούν εκ νέου, αν περάσει από τη Βουλή. Τα μέλη τα οποία έχουν ήδη προσληφθεί, ενώ θα ορκιστούν τη Δευτέρα, οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό που αναμένουμε είναι να γίνει με τη νέα διαδικασία για αυτά τα μέλη, τα πρόσωπα τα οποία είχαν παρακαθίσει στις εξετάσεις, όπου ακόμα δεν έχουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων και αναμένονται από την υπηρεσία εξετάσεων. Ακριβώς. Για αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα ολοκληρώσουν και θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις αυτές και θα επιτύχουν στις εξετάσεις, είναι σε αυτήν τη διαδικασία που θέλουμε να γίνει ακριβώς το θέμα το οποίο ζητούμε την τροποποίηση. Θα γίνει επανάληψη του δρόμου αντοχής στα ίδια λεπτά. Δεν θα μειωθούν τα λεπτά για να περάσουν, μπορεί, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Θα μπορεί να γίνεται και να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία, όπως γίνεται και στα υπόλοιπα πέντε αθλήματα τα οποία προνοούνται από τους κανονισμούς. Ναι. Κύριε Ανδρέου, είχαμε έτσι, αν θέλετε, παράπονα από υποψήφιους στον αγώνα ταχύτητας με τα δευτερόλεπτα που έχει σημασία πότε θα απαντήσει το χρονόμετρο κάποιος. Κάποιοι κάνουν λόγο και για αδικία, αν θέλετε, σε κάτι δευτερόλεπτα. Γι' αυτά υπάρχει επανάληψη, αν θέλετε, στην διαδικασία. Αν υπάρχει αυτό θα καθοριστεί από τους κανονισμούς που αναμένεται να τροποποιηθούν. Θα βρίσκεται οι λεπτομέρειες και σε αυτές τις περιπτώσεις για να δούμε ακριβώς πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη ευκαιρία και κατά ποιες προϋποθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, εν αναμονή το τι θα αποφασίσει η Βουλή συνεπώς. Να δούμε, κύριε Ανδρέου, είχαμε μια σύλληψη χθες 45χρονου για υπόθεση παιδικής πορνογραφίας.